Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Τρίτης στον οικισμό της Άνω Καμήλας των Σερών. Ένας νεαρός περίπου 20 ετών μαχαίρωσε και σκότωσε συνομήλικό του κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε παρκάκι του χωριού, καθώς μετά τη δολοφονία ο δράστης εξαφανίστηκε. Το μεσημέρι της Τρίτης, οι αστυνομικές αρχές μετά από ολονύκτιο ανθρωποκυνηγητό συνέλαβαν τελικά τον δράστη. Συγκλονίζει επίσης και η ιστορία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον φερόμενο ως δράστη. Έγκλημα. Δεν το περίμενε. Εδώ είμαστε φιλήσυχοι. Ο λαός εδώ κοιτάει πώς θα δουλέψει, πώς θα πάει στα χωράφια του. Το πρωί μαθαίνουμε ότι έγινε ένα έγκλημα. Για ποιο λόγο κανένας δεν γνωρίζει. Από ό,τι φαίνεται, η ερωτική αντιζηλία φαίνεται πως ήταν το κίνητο της δολοφονίας, ενώ ο δολοφονημένος 20χρονος από το Μητρούσι των Σερών φαίνεται ότι είχε κάνει δεσμό με την πρώην κοπέλα του 22χρονου από το Λιβαδοχώρι, ο οποίος είχε επισκεφτεί συγγενικό του πρόσωπο στην Άνω Καμήλα. Κανένας, γιατί το παιδί αυτό, όπως λέω και θα λέω σε όλους, ότι δεν είναι από εδώ. Είναι από το Λιβαδοχώρι. Απλά έρχεται σταδιακά στον παππού του. Ο παππούς του ζει εδώ. Αυτό πήγαινε, έρχεται από το Λιβαδοχώρι. Μάθαινα εγώ ότι δεν είναι και το παιδί το καλό. Όταν το πρωί σηκώθηκα και με λένε ότι έγινε έγκλημα, το παιδί που σκοτώθηκε είναι από το κάτω Μητρούσι. Λοιπόν, και εκείνο 20 χρονών, λέω δεν πιστεύω. Ναι, με λέει έκανε το τσιφτσί, ο παππούς λέγεται τσιφτσής, του τσιφτσί ο εγγονός έκανε το έγκλημα. Αν είναι δυνατόν. Και έτσι έγινε τι έγινε εδώ, ας πούμε. Το χωριό είναι ανάστατο. Σου λέει στα καλά καθούμενα, έγκλημα στην Άνω Καμήλα δεν γίνεται. Σας είπα, ο κόσμος ήταν φιλήσυχος και τους κάνει εντύπωση. Ο ένας που, Θεός χωρίς τον που λέμε τώρα, είναι από το κάτω Μητρούσι και το συγκεκριμένο παιδί λέμε, είναι παππούς του από εδώ, αλλά μένει στο Λιβαδοχώρι. Ακούσατε τίποτα? Ακούσαμε, αλλά δεν γνωρίζουμε. Τι ακούσατε? Ότι έγινε μια σφαγή. Γνωρίζετε τα παιδιά? Ναι. Ήταν καλά παιδιά? Δεν είναι το χωριό μας. Το ένα είναι από το Μητρούσι που το καθάρισε αυτός και το άλλο είναι το Πιτρίτσι από τα χωριά. Κάθε αυτό σου είναι το παιδί γι' αυτό. Αλλά εδώ είναι ο παππούς και γεια. Εδώ είναι παππούς και γεια, εδώ μένουν όμως. Παππούς και γεια. Το περιμένετε κάτι τέτοιο, το χωριό σας έχει διαφορετικά κρούσματα? Θα το φανείς. Έχει πολύ κίνηση το χωριό το βράδυ, πάρα πολύ κίνηση. Νεαρά παιδιά με μηχανάκια όλη τη νύχτα μας έμονα και βυθούμε. Ας μη συζητάς, αλλά νεολαία λέμε, νεολαία, αλλά να, το ενηλιό έκανε το... Μικρή ήταν, μικρά παιδιά. Ναι, για παιδιά ήταν εκεί, μάλωσαν. Έρωσε και το μαχαίρι του, τραβάει μια και... Τα παιδιά αυτά ήταν από εδώ? Και τα δύο ήταν του... Το ένα ήταν από εδώ, εκεί, σώει εδώ πέρα. Το χωριό σας είναι πυρεπής ή ξανά έχει τέτοια περιστατικά? Όχι. Πρώτη φορά? Μέχρι τώρα δεν έχει τέτοια πράγματα. Περιστατικά δεν ξανά έχετε στο παρελθόν? Όχι. Πρώτη φορά? Όχι, τίποτα. Δεν τα γνωρίζαμε, εγώ προσωπικά δεν τα γνώριζα. Ακουστά τα έχω, αλλά δεν, προσωπικά δεν τα γνωρίζω. Δεν ήταν τα παιδιά από εδώ. Αλλά γενικά το χωριό σας, από ό,τι μάθαμε, έχει πάρα πολύ νεολαία. Κάτι αντίστοιχο παλιά? Μετρημένα είναι τα παιδιά που είναι, δεν έχει πολλά παιδιά. Από τα γύρω χωριά είναι άρα τα περισσότερα? Από τα γύρω χωριά ήταν.